Αρθείς ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Ναι είναι αυτό ή όχι. Όχι. Ναι είπα, ε. Εγώ αύριο το πρωί θα βγω με το σωτήρα μου και την κλώτα μου. Άντε. Θα βγεις. Ναι, αφού βγαίνουν όλοι με τα βρακιά τους, ας βγούμε κι εμείς. This is a man's world. We change that though. We're gonna change that a little bit. We have to. Ωραία. One, two, three, four. Είμαι διαγώνια το κορίτσι. Όχι, τίποτα μην κάνεις εσύ. Το μόνο που θα κάνεις είναι θα... Περίμενε. Θα πάτε πίσω και απλά θα γλιστρήσετε πάνω στο πόδι του. Το απλά που λέτε κάθε φορά. Και θα σηκωθείτε. Δεν, κοιτάξτε, πέφτω και απλά γλιστράω στο πόδι του. Όταν σηκωθώ... Ναι. Θέλετε να μην σηκωθούμε, να φύγουμε κάτω. Θέλετε. Με αυτό τώρα που μας μεταφέρετε, τι μαθαίνουμε, εξηγήστε. Τι μαθαίνουμε. Τι μαθαίνουμε να κάνουμε αυτό. Μαθαίνουμε διάφορες κινήσεις. Μαθαίνουμε ισορροπία. Μαθαίνουμε διάφορες κινήσεις. Μαθαίνουμε να χορεύουμε. Μαθαίνουμε να έχουμε ρυθμό. Μαθαίνουμε να κάνουμε ντουέτα. Να τριβόμεθα χωρίς χέρια. Να κάνουμε μπάτζο. Λοιπόν. Πάμε! Άντε ρε παιδιά! Κάντε το! Στέλλα! Τι τραβάμε κάθε μέρα! Και σήκω αυτό. Προσπάθησε τη λεκάνη πάνω να την έχεις. Αυτό που σου λέω, Ραλία, τι αυτό! Αυτό μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να κάνω άλλο! Γιατί είσαι τόσο αρνητική, βρε Ραλία, γιατί είσαι τόσο αρνητική! Μα τι μας βάζετε και κάνουμε πρωί-πρωί, κυρία Ξητιάνα! Εγώ φταίω! Τι ήθελες να κάνουμε, για πες μου. Μα τι είναι τώρα αυτά τα ακροβατικά. Κάνουμε ένα χορευτικό. Ποιο είναι το πρόβλημά σου. Δεν είναι χορευτικό, ακροβατικό είναι κυρία Χριστιανά. Ακροβατικό είναι αυτό. Ε, ναι. Ξέρετε τι ώρα είναι. Δεν το λογάκι τώρα λέει. Θες να σου απαντήσω. Μάλλον δεν θες να σου απαντήσω. Λοιπόν, καταρχήν πρώτον, εγώ δεν σου έχω μιλήσει ποτέ έτσι. Γιατί τι σας είπα εγώ. Αυτό είναι. Σου έχω πει εγώ αυτό είναι και τελείωσε κάτω. Δεν μπορώ να το κάνω αλλιώς. Έχεις προσπαθήσει, σου έχω πει εγώ ποτέ, κάντον δεν σε βοηθάω. Γιατί είσαι έτσι τόσο αρνητική. Είμαι συνέχεια από πάνω σου, είμαι συνέχεια αυτή που θα σου πω τι θα κάνεις. Και να το ξανακάνεις και να το ξανακάνουμε. Γιατί είσαι, αυτό είναι. Εγώ σας έχω πει αυτό είναι, τελείωσε. Έτοιμη είμαι. Ωραίο το βλέμμα σου, Ραλία. Πολύ ωραίο το βλέμμα σου. Γλυκούλα, γλυκούλα. Σαν κρίμα. Έλα ρε παιδί μου, έλα αφήστε με λίγο. Music make you free, be what you wanna be, make no excuses, no, no. You gotta do it, you gotta do it, you gotta do it your way. You gotta do it, you gotta mean what you say. You gotta do it, you gotta do it your way. You gotta prove it, you gotta mean what you say. Let's get loud, let's get loud, let's get loud, let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Let's get loud, let's get loud. Ain't nobody gotta tell you what you gotta do, oh no. Είναι λάθος οι δεύτερες σου. Πού? Σε ένα σημείο. You gotta do it. Μωρέ, θα μπουν τα vocals. Δεν θα βγει τέλειο αυτό. Θα κάνω ό,τι θέλω. On top. Ναι, απλά να μην είναι σε αυτή τη φωνή γιατί είναι λάθος, αυτό σου λέω. Ποια φωνή? Αν το ξανακάνεις θα σου πω που είναι. Α, χθες που σε ρώτησα με έγραψες. Χθες δεν με ρώτησες. Άσε με την κάνω λάθος, μέχρι να την βρω.
Όχι, είπα, δεν θα σου κρατήσω κακία. Και σε ποιο σημείο? Σε κάποια φάση κάνετε you gotta do it, κάνεις μαζί της do it και κάνεις δεύτερες. Δεν κάνω ποτέ δεύτερες. Ναι, δυστυχώς κάνεις. Έκανα. Απολύτα. Τα κοκκίνα. Δεν σου έγραψα. Τρελανάντα, πετραλώνα. Αυτό το τσουσουσού τι είναι? Δηλαδή, άστο να φύγει, μην το κολλάς. Για λέτε βρε κορίτσια λίγο πάνω. Τα κοκκίνα τα πράσινα, τα μπλε σου τα βραχιόλια. Τρελάναν τα πετράλωνα και κάψαν τα σεπόλια. Αλλά βρε θείο μας τώρας, θα κλαίει η καρδιά μου η δόλια. Τα κόκκινα, τα πράσινα, τα μπλε σου τα βραχιόλια. Λαρα λαϊ 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 λαϊ. Βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις τα περνάς και πάψ τα παιχνίδια σου και μη βαστήρα. Τώρα τραγουδάει ο Κωνσταντινός. Ναι. Του πάει, ε. Μόνο να ξαπλώσω λιγουλάκι. Άντε, ναι. Πολύ λίγο. Δεν θα κοιμηθώ όμως. Go, man, go. Εντάξει. Φίλε Κωνσταντίνε, χωρίς να θέλω να σε κολακεύσω πάντως. Αυτό το τραγούδι δεν το είχα σε υπόλοιψη. Πολύ. Τ' άκουγα σε μπουζοξίδικα διάφορα. Και δεν μου έκανε ποτέ εντύπωση όπως τώρα. Σε ευχαριστώ. Να σου λέω, δεν είναι κομπλιμέντο. Αν ήταν κομπλιμέντο θα σε έλεγα. Ξέρεις, το κομπλιμέντο είναι για κάτι που σχεδόν δεν είσαι. Πάλι έχω άγχος όμως. Περίεργο δεν είναι? Κακός. Το κομμάτι το έχεις από χίλιες δύο πλευρές. Έχω άγχος και δεν έχω αναπτήρα. Δεν ξεκινάτε, αμέσως θα σας πω πότε ξεκινάτε. Ακίνητες. Κλείστε τα πόδια σου, Αθηνά. Χαλαρά το ένα πόδι, χαλαρά. Μόνο αυτό. Ακίνητες. Γέρνεις και μ' αγγίζεις. Πιο πέρα κι απ' τα πέρατα του κόσμου μ' αρμενίζεις. Δεν είναι ωραίο με το που έχει μουσική να αρχίζετε να κάνετε βηματάκια και ξαφνικά... Ναι. Δεν βοηθάει τις στάσεις σας, δεν δείχνετε ωραίες, ξέρεις. Αριστερό, δεξί, αριστερό. Κατάλαβες τι κάνεις? Πάτε πλάτη με πλάτη δυο σας. Ναι. Τώρα, όταν πάω δεξιά, όταν πάω αριστερά, κοιτάζω. Μία δεξιά, μία αριστερά. Τώρα αρχίζω να προχωράω, κατεβάζω σιγά σιγά χέρια. Κατεβάζω, κατεβάζω, κατεβάζω. Αλλάζω, 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 αλλάζω και ξαναπάω στη θέση μου. Αφού... ούτως ή άλλως δεν τραγουδάτε όταν κάνετε τα βήματα. Μήπως θα ήταν καλύτερο να είχατε στάντς? Ο προβληματισμός μας εμάς με την Αύρα ήταν για το τι θα φαίνεται εκείνη την ώρα στο live, πώς θα είμαστε στημένες εμείς. Και επειδή οι κινήσεις μας φάνηκαν κάπως στημένες, ας πούμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, τι πρέπει να γίνει. Τουλάχιστον το στάντ δικαιολογεί ότι είναι στατικό τραγούδι. Σας λέω, φανταστείτε ότι γυρνάτε σε έναν τοίχο και το λέτε. Αυτή είναι η σωστή διάθεση του τραγούδι. Η μία κολόνα αυτή μέσα στη μέση ήταν αυτό. Γιατί το κάνουμε όμως αυτό? Τώρα υποτίθεται ότι είμαστε ή μπροστά στη σκηνή πριν κατεβούμε κάτω ή έχουμε κατεβεί λίγο κάτω. Θα δούμε, γιατί όλο κατεβαίνουμε κάτω και φοβάμαι μην γίνουμε μονοτονοί.
Είναι σκηνικό ζήτημα αυτό, το οποίο πάει να πει ότι θα έπρεπε να το έχουμε συνεννοηθεί και... Μπλα μπλα μπλα. Δεν προλαβαίνετε. Εγώ να το συζητήσω αυτό το θέμα, μήπως υπάρχει δυνατότητα. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα. Έτσι εικάζω. Αλλά... αλλιώς να δούμε μήπως με τα στάντς. Το συζητήσω εγώ. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η διέστηση που έχεις εσύ ο ίδιος και το πώς θα το εκφράσεις εσύ το τραγούδι τελικά. Δηλαδή, μπορεί να μου δώσουν 10 οδηγίες, οι οποίες να είναι και οι 10 σωστές, αλλά εγώ να κάνω κάτι δικό μου που να είναι μόνο δικό μου και να βγει πολύ πιο ωραίο, απλά επειδή θα είναι γνήσιο και θα είναι αυτό που έχω εγώ μέσα μου. Ξεκινάμε και δύο μαζί. Εσύ απλώς κάνεις λίγο πιο αργά τα βήματά σου για να προχωράει λίγο πιο γρήγορα ο Νίκος. Την ώρα που φεύγω εγώ, πρέπει να φύγεις εσύ κατευθείαν από εκεί. Εκεί, όχι, πήγαινε πρώτα στη γωνία σου. Εκεί. Από εδώ τώρα κλείνει. Ο Νίκος έρχεται εδώ και εσύ έλα έτσι. Ωραία, αλλά μόνο μην προσπάθησε δηλαδή μην το κάνεις για να παραστηθείς, να σου βγει το βήμα δηλαδή έτσι. Να σου βγει το βήμα έτσι, θα πατήσεις και να γυρίσεις να τραγουδήσεις. Θα περπατάτε. Θα περπατάτε και θα το θέλει λίγο έτσι. Τόσο πολύ δεν έχει περπατήσει το Τζόνι ο περιπατής. Λοιπόν, άρα. Ρυθμικό περπάτημα. Είναι ανάγκη να περπατήσουμε τόσο πολύ. Ο κύριος Μεταξόπουλος μας έδωσε μια άλλη γραμμή, πιο συναισθηματική. Ενώ η μη Σαύρα μας είπε να το κάνουμε λίγο πιο όπα. Τώρα πρέπει να πιστεύω ότι είναι η ώρα να πούμε και τη δική μας γνώμη. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει είναι. Είναι μπέρδεμα λίγο το τραγούδι, γιατί όντως η μουσική με το στίχο δεν πολύ ταιριάζουν. Τώρα η ζωή ένα αστείο πικρό, να έχεις φύγει εσύ και να φταίω εγώ. Πίσες στις παρέες να λες και με τα τραγούδια μου να κλαις. Ψέματα λες. Θέλω. Γίνεται! Έτσι θα το κάνουμε. Α, ωραία. Τόσο χαρούμενο. Α, αυτό. Πολύ ωραίο. Πολύ γιουβέτσι βγαίνει όμως. Πολύ ωραίο βγαίνει. Και θα πάμε στην κριτική βέβαια να μας πούνε καστερημένοι είστε. Δεν μου λέει. Ιούλη και γλυκούλη. Ηλίθιοι είσαστε. Δεν ακούσαμε του τύπου τι λένε. Εμένα η δική μου αίσθηση είναι ότι. Συμφωνώ περισσότερο με την κυρία Άβρα. Θα το πω αύριο στον κύριο Μεταξόπουλο. Και δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα. Δεν είναι τέλειοι. Ούτε καθηγητές. Δεν είναι θεοί οι καθηγητές να έχουν πάντα δίκιο. Παιδιά, γίνεται μια σήμερα, χαρούλα έτσι. Μια χαρούλα απλώς. Ξέρεις τι, δεν θα το κάνουμε ούτε wow. Αυτό, μια μεσαία κατάσταση. Μια μεσαία κατάσταση, αλλά προς το συμπαθητικό και το ζωηρό. Όχι προς το συγκρατημένο. Ναι, ναι, ναι. Σε καμία περίπτωση. Έχεις κάτι να μας πεις? Όχι. Άμα δεν έχεις να κάνεις να μας πεις, δεν έχεις θέση εδώ πέρα. Αν έχεις κάτι να μας πεις, θα σε ακούσουμε. Αλήθεια, δεν μου βγαίνει τώρα. Έτσι πρέπει να σου βγει λοιπόν. Πες πως το λες, δεν είμαστε 10 άτομα. Ή πες πως είμαστε 10 και σ' ακούν. Έχεις να μας πεις κάτι, μια ιστορία. Δεν μιλάω, παιδιά, ως άλλα άτομα όταν χωρίζω. Ωραία. Πες για το χωρισμό. Σε κανένα. Πηγαίνετε όλοι έξω. Όχι, σοβαρά. Θα το πεις σε μένα. Εάν κομπλάρεις έτσι, καήκαμε. Αλήθεια σου λέω. Μα κομπλάρω όπως και να το δω. Θα ξεκομπλάρεις και θα το πεις. Έξω, έξω. Για πάμε έξω να τον πιέσω εκεί. Μα τώρα όντως πιέζομαι. Μας διώχνεις, φίλε Κώστα. Θα φύγω κι εγώ. Να το τώρα. Τώρα νιώθω ενοχές. Δεν πειράζει, δεν πάω να λέω καθόλου στη θέλη. Ναι, αλλά εγώ νιώθω. Αυτό σου λέω. Όχι, λόγω τι μου. Επειδή όντως ξέρω ότι κομπλάρεις και μαζί μου, θα πάω έξω. Δεν θέλω, δεν πρόκειται να το πω. Δεν με ενδιαφέρει. Μα δεν είμαι μόνος μου. Τι εννοείς, δεν είσαι μόνος. Δεν είμαι μόνος μου. Αυτό θέλω να πω. Δεν γίνεται όμως, αγόρι μου. Τι να το κάνω. Πώς θα το τραγουδήσεις την Κυριακή, δεν θα σε βλέπουν πάλι κάμερες. Πρέπει να το ξεπεράσεις αυτό, Κώστα. Δεν σου κάνω πλάκα. Έστω, εντάξει, άμα κομπλέρες με τις κάμερες, το οποίο το θεωρώ φυσιολογικό. Θα ψάξω εγώ, ξέρω εγώ, τι να πω. Και πάλι, πού θα το πάνε, κάνεις μόνος, πού θα πάνε να κλειστείς την τουαλέτα. Να ψάξω στο, ξέρω εγώ, μπορεί και να κλειστείς την τουαλέτα. Να και πάλι, δεν σας ακούμε απ' έξω. Άλλο να μ' ακούτε, δεν έχω πρόβλημα να ακούτε. Εμείς σε βλέπουμε. Ναι. Το ίδιο πρόβλημα έχω και το πρωί, στη Χριστιανά. Θέλω πολύ να χορέψω, θέλω πολύ να μάθω, δεν μπορώ να μάθω. Παιδιά είναι κάμερες, ε. Ναι, αφού μου ακολουθάει, όπου πάω, είναι εκεί. Δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει έτσι. Δεν μου φταίει ο άνθρωπος. Θα σκεφτώ κάτι για αύριο. Ελπίζω να το βάλω το μυαλουδάκι μου να σκεφτεί. Οκ. Άντε, bye. Bye.
Έλα ρε παιδί μου, έλα, αφήστε με λίγο στη σιγιά μου. Δεν παίζω με το Λουκιά, το κοιτάω. Τι θα το κάνω, να τα ανοίξω, τι είμαι, ο Ροχάμης. Ακόμα κι αν με κλείσουν εσένα κελί σε μια υγρή σκοτεινή φυλακή. Ακόμα κι αν με κλείσουν εσένα κελί κι αν να σ' αφήσω για πάντα εκεί απάνω τους ρελούς. Ακόμα κι αν με στήσουν στο απόσπασμα θα δραπετεύσω, θα δραπετεύσω. Ακόμα κι αν με στήσουν στο απόσπασμα θα δραπετεύσω για σένα και θα έρθω. Ναι! Φλάκα μου κάνετε. Ναι! Τι να ακολουθούν όλη μέρα αυτή σήμερα. Να φοβηθώ. Να το θυμάσαι μια για πάντα. Θα ζωντανέψω και θα έρθω. Μπορεί να πεις γιατί με ακολουθούνε. Ακόμα κι αν με κλείσουν κελί σε μια υγρή σκοτεινή φυλακή. Σώσε με. Βοήθεια. 5.000 ευρώ. Θέλω να σκεφτείς κάτι. I knew you were from my planet. This is Iasi. That's in the third eye. Me, 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 me. That's here. And when you're going to do that note, you're going to think the Iasi here. And then you're going to press the loud through here. Let's get loud! Out. Let's get loud! Woo! Let's get loud. Let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Let's get loud. Let's get loud. Ain't nobody gotta tell you what you gotta do. Oh no. Oh no. Oh no. Forever clear, eh? This is a good thing for you guys to see. Θέλω να δει κάτι. Wow. I never seen that. Oh no. Oh no. Τα φιλί. Αυτό είπε. Οκ, γεια. Στάλια, στάλια και αχόρτα τα πίνω τα φιλιά σου. Μουριάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου. Αθηνά, πας πάρα πολύ καλύτερα. Και το ξέρεις πολύ καλά. Νιώθω ότι κάνω βήματα. Πολύ, πολύ μικρά. Μια χαρά είναι όμως. Καλύτερα να είναι μικρά και σταθερά, παρά να είναι μεγάλες βηματάρες και στα χαμένα κι αλλού κι αλλού. Νιώθεις σήμερα για πρώτη μέρα που πας καλύτερα. Ναι, το ξέρω. Μπορούμε να κάνουμε τέλεια, τέλεια. Έχεις ωραία φωνή. Μπορούμε να κάνουμε τέλεια μετά μία μισή εβδομάδα. Μπορούμε. Όχι, φυσικά. Αλλά από πριν ήρθες στο Fame μέχρι τώρα, δεν πας καλύτερα. Ναι, πάω. Α? Αυτό θέλω. Αυτό. Then I'm fine. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από την Τζούλη. Πάρα, πάρα πολύ. Είναι γελαστή. Έχει πάρα πολύ ωραίο χιούμορ. Ασχολήθηκε μαζί μου. Πάρα, πάρα πολύ μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Ασχολήθηκε, δηλαδή, έχασε το διάλειμμά της. Και για να μου πει αυτό και εκείνο, τι θα κάνεις, ώστε να δουλέψεις σωστά και να κάνεις πράγματα που θα σε βοηθήσουν. Να σου πω. Και δεν μου λες. Η συνεργασία σου με μένα στον ντουέτο, πώς σου φάνηκε? Από ποια άποψη? Από θέμα... Πώς συνεργαστήκαμε, παιδί μου, ήμουν συνεργάσιμος, ήμουν... Μια χαρά με τις συνθήκες που είχαμε, μια χαρά ήταν. Ήμουν ψώνια του κερατά ή... Όχι, καθόλου, γιατί.
σου έχω πει τέτοιο πράγμα εγώ? Όχι. Νομίζεις ότι το πιστεύω για σένα? Όχι. Δεν ξέρω τι νομίζεις. Τι νομίζω? Δεν τι νομίζεις. Γι' αυτό σε ρωτάω. Όχι, ίσα ίσα νομίζω ότι... Επειδή είχε υποθεί κάποια στιγμή από κάποιον άλλο. Σε σένα. Τι πράγμα, γαλέ? Αυτό. Ότι τι? Ότι είμαι ψώνιο. Και ποιος δεν είναι ψώνιο μέσα? Ότι είμαι ψώνιο και ότι είμαι και... Κι εγώ ψώνιο. Λάκας και ότι είμαι και τέτοιο και... Εγώ είχα πει τίποτα... Όχι, γιατί δεν λέω για σένα. Καθένα μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ρε παιδί, Νίκο. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, γι' αυτό και δεν έκανα, δεν το κάνω, δεν το συζήτησα. Άσε που το είπε για πλάκα. Εγώ τουλάχιστον για πλάκα το πήρα. Εκεί στο νότο που τρεις για θάνατος. Να τα κλειστεί και δεν έπρεπε να τα κλειστεί ψηλά. Σαν τόνο πάνω το πήρα, κατάλαβες, γιατί Κυριακή θα τα κλειστώ. Σονάρα. Δεν το πήγε απλά, σκάλωσε. Και ξέρεις που σκάλωσε? Σου πω εγώ που σκάλωσε. Σκάλωσε στο ότι δεν συμφώνησα να ανεβάσουμε τον τόνο, να ανεβάσουμε ένα μισό τόνο πιο πάνω το τραγούδι. Γιατί δεν συμφώνησα όμως? Γιατί ήμουν άρρωστος. Σε αυτό τον τόνο και δεν μπορούσα. Και πήγα, μπήκα στο στούντιο και κόντεψα να πεθάνω μέχρι να το πω. Περίμενα να έρθεις. Είχα πάει και το Γιαννάκης, το κομμάτι. Μα γι' αυτό σε πίστη. Ε? Μαλακία, δεν σκέφτεται. Εγώ του είπα να βρει ένα τραγούδι το οποίο... Γιατί του κάτσε στον εγκεφάλαιο τώρα αυτό το τραγούδι? Μπορεί να τον εκφράζει, αλλά μπορεί να το πει. Αυτό του είπα. Κάποιο τραγούδι το οποίο του πηγαίνει. Έχεις ένα συνήθεια που κάνεις έτσι όλα το τραγούδια, αν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν έχει «μου έλειψες» από το πάθος σου και κακό συνήθεια, κάνεις «μου έλειψες» σαν βαϊολίν. I don't want that. Μου έ. Τι μου έ? Μου έλειψες. Πώς πάει το τραγούδι? Σκατά πάει, αλλά να το βγάλω. Αλλά είσαι τόσο κατίνα και τόσο κουτσομπόλα και τόσο ανακατόστρα. Είσαι ό,τι χειρότερο πέρασε όλα αυτά τα καιρά από το Fame Story. Τι να σου πω, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Με λένε Κωνσταντίνο παρεπιπτόντως. Ποια είναι η Κατίνα? Εγώ. Πού το ξέρεις, Αθηνά? Εγώ. Πού το ξέρεις, δεν είπα εγώ όνομα. Το είπα εγώ. Και εγώ δεν θα πω και όνομα. Έτσι, γιατί το έχω το όνομα. Το λέω εγώ. Έχω πάρει mail και όπως και έχω πάρει και γράμματα και από φίλους μου. Και πήρα μια γεύση για το πώς βγήκα τη βδομάδα αυτή. Το λάθος, το δικό μου λάθος ήταν ότι είπα πολλά λόγια. Δεν αλλάζω τη γνώμη μου. Για αυτά που είπα τα πιστεύω και τα συνεχίζω, τα πιστεύω και δεν αλλάζουν. Είναι αλήθεια, είναι αυτά που πιστεύω εγώ. Με πήρε το ποτάμι. Αυτό έγινε. Με πήρε το ποτάμι. Γεια σου Νικό, με λένε Βασίλη, είμαι 25 χρονών. Μου αρέσεις πάρα πολύ, έχεις πολύ ωραία σκηνική παρουσία, πολύ ωραία φωνή και μου φαίνεσαι και πολύ ωραία παιδί. Θα ήθελα να τα πούμε και εκτός σχολής αν θέλεις. Θα ήθελα όμως να μου απαντήσεις μέσα από τη σχολή με ένα ναι ή με ένα όχι. Αν θες δηλαδή και εσύ να συναντηθούμε ή όχι. Θα περιμένω την απάντησή σου, είτε μέσα από το Fame Story είτε εξαιρετικά. Ευχαριστώ, ρε μαγκά. Κώστα, είσαι μαλάκα, σονάρα. Και μην νομίζεις ότι έχεις πολλούς θα μας θες. Νίκο. Καλά, ξύπνησα. Ωραία. Μάρο.
παίρνουμε τηλέφωνο από τη μακρινή Φλόριδα. Σε αγαπάμε και σε βλέπουμε, είσαι η πρωταγωνίστρια του Fame Story. Είσαι καταπληκτική, όμορφη. Εμένα σαν άνθρωπο προσωπικά με κάνεις περήφανη που βρήκες το κουράγιο και το θάρρος να φύγεις από αυτή τη σχέση που δεν έκφραζε αυτός ο άνθρωπος. Είσαι σίγουρη πως ο Κώστας δεν είναι διάφορος απέναντι σου και νομίζουμε πως τραβάει και αυτός το δικό του Γολγοθά. Σας αγαπάμε, είσαστε αγαπημένοι μας και οι δύο και θέλουμε τα καλύτερα για εσάς. Πολλά φιλιά από Φλόριδα. Σιγά Νίκο μου, σιγά. Φεύγεις. Είσαι έτσι συνέχεια. Πώς το κάνεις, πάλι δεν μπορείς. Τι ώρα θέλεις να κάνουμε μάθημα. Τι ώρα, δεν το αντέχω αυτό, δεν μπορώ, δηλαδή είναι απίστευτο. Δύο ώρες από χθες. Can you come and hear it when we're dancing and everything? Παρασκευή, ναι, ναι. Mm-hmm. Tell Panos that Julie wants to come. Try to come a little earlier, okay. Like 10 to 12. There's so much again that it's gonna be fun. Have fun with it. It's still, look, είναι καριέρα σου, είναι ζωή σου, αλλά και είναι παιχνίδι. Δηλαδή, μετά εδώ αρχίζει όλα οι πόρτες για σένα. Do you understand me? You won the people. People love you. You worked hard to win the people. In the beginning, the people didn't understand who you were. Really? Mm. Just want you to take my energy. Take it. Don't let it go, Jameno. And this thing that you have, this thing that you have when you talk to people, you don't really have that when you're singing. That's what I want. Don't cry for me, Argentina. All you need is a big hug. After things. I need for you to stay strong. Remember those words. There's no reason to cry. No reason. Maxie, I see you dancing from the morning. I say, that's my girl. That's my girl. Get into it. Don't fall. Don't fall into a rut. Don't do this. You came too far. It's just that I think it's because I really thought I did well, and then I didn't, and then that freaked me out. I think that's when I went, oh. You mean last Sunday? Yeah. Take care of yourself. Yeah. And help whoever you can along the way, but take care of number one. Yeah. Hmm? Yeah. Taxi? Yeah. Feel better? Yes, I feel. Sure? Are you better? I'm going to go for a pen now. That's my girl. Κάτσε λίγο και στη γωνιά. Οκ. Είμαστε εντάξει έτσι. Ναι. Οκ. Αυτή δεν είναι η πιο μακρινή απόσταση. Ναι. Οκ. Γιατί φοβάσαι μη σε δαγκώσω. Όχι ρε. Ε. Όχι, λέω. Ούτε να μιλάμε δεν μπορούμε. Ποιος βέβαια μιλάει, τι κάνεις. Καλά είσαι. Καλά εσύ. Καλά. Θα θες να κάτσεις εδώ τώρα ή θα. Ναι μωρέ. Ναι. Δεν είναι τίποτα, χαλάνε δύο κάμερες ρεύμα γι' αυτό. Εντάξει, θέλω πάνω. Ποιο όταν θα γυρίσει κι άλλη, κρίμα, ε? Θέλω. Θα γυρίσει κι άλλη τώρα, δεν πειράζει, να δουλεύει μία τώρα. Ε, αυτό λέω. Θα λένε και ρεύμα τώρα, δύο κάμερες. Μόνο εγώ και εσύ θα είμαστε σαν μουγκί για μία. Πόσο, 15 λεπτά. Δεν είναι και τα άλλα παιδιά να μιλήσω κιόλας. Ε? Δεν είναι και τα άλλα τα παιδιά να μιλήσω, με σένα τι να πω. I'm that boring. Έμα, λίγο. Ενώ εσύ που μιλάς συνέχεια και είσαι πάντα χαρούμενος. Με βλέπω να εκνευρίζομαι. In about 2 seconds και να σηκώνομαι να φεύγω. Άμα συνεχίζεις να με κοροϊδεύεις. Άντε ρε παιδιά, άντε. Εδώ είμαστε, τρώμε! Πήγαινε τσι φορά. Πήγαινε. Μα ελάτε κάποιος, σας παρακαλώ. Είμαι αναγκασμένος να κάθομαι εδώ. Πήγαινε εκεί. Πήγαινε εκεί που ήσουν τότε.
Τι έπαιρεσες για κανένα παιδάκι που έπαιρε τότε. Ακριβώς. Αυτός δεν πέρασε. Δεν μπέρδεψες μάλλον. You're strange. You're strange. Γεια σου, Μάρα. Γεια σου, Γεια χαρά από το, η Μουσική Ακαδημία του Fame Story. Ρυθμός 949. Γεια σου Καλομήρα, γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη, γεια σου Καλομήρα. Γεια σας. Γιάννη, εσύ πόσο χρόνο είσαι μέσα στην Ακαδημία? Είμαι 26 μέρες. Mm-hmm. Ένα μήνα περίπου. Ένα μήνα περίπου. Ήταν αρκετός για να έρθεις κοντά με κάποιους ανθρώπους? Μα και ξέρεις τι γίνεται. Ζεις 24 ώρες, 24 ώρες, έχεις κάποιον δίπλα σου. Uh-huh. Έτσι έρχεσαι πολύ γρήγορα, έρχεσαι γρήγορα κοντά του. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι άνθρωπος είναι από την αρχή. Γιατί δεν το γνωρίζεις έξω να βγεις, να διασκεδάσεις και ό,τι προλάβεις να καταλάβεις για τον uh-huh. άνθρωπο που έχεις δίπλα σου. Γι' αυτό ερχόμαστε πιο κοντά, είμαστε πιο δεμένοι. Είναι οικογένεια εδώ. Είμαστε μια οικογένεια. Δεν ήρθα εδώ να σας κάνω μόνο μερικές ερωτήσεις και να κάνουμε μαζί μια εκπομπή. Yeah. Μια κουβεντούλα μόνο. Θα συμμετάσχουν και οι ακροατές. Έχουμε πει εδώ και δύο μέρες ότι οι ακροατές θα μπορούν να συμμετέχουν, να πάρουν τηλέφωνο στο σταθμό και να κάνουν τις δικές τους ερωτήσεις. Και έχουμε τις πρώτες ερωτήσεις. Κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις θα σου θυμίσουν αυτήν την ατάκα που είπες τώρα. Γι' αυτό κράτος την άκρη του μυαλού σου και πάμε να ακούσουμε την πρώτη ερώτηση που δεν ξέρω αν είναι για τον Γιάννη για την Καλομήρα. Θα τα ακούσουμε παρέα. Okay. Γεια σας, η Άννα είμαι και θέλω να κάνω μια ερώτηση στην Καλομήρα. Καλομήρα, μετά από το Fame Story θα συνεχίσει καριέρα στην Αθήνα, στην Ελλάδα ή θα γυρίσει στην Αμερική? Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Γεια σου, Άννα. Άννα, γεια σου Άννα. Θέλω να κάτσω στη Ελλάδα, αυτό θα είναι. Μίλησα χθες με ο πατέρας μου και μου είπε κάτι. Μου είπε, α ναι, θα κάνεις καριέρα στη Ελλάδα. Και εγώ το ήξερα, ήθελα, αλλά ναι, θα κάνω. Και θα κάτσω για κάποιος καιρό. Κάποιο καιρό. Θα δεις πώς πάνε τα πράγματα και μετά αποφασίζεις. Ναι. Άλλωστε είσαι πολύ μικρή ακόμα για να κάνεις σχέδια και ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Yeah. Έτσι. Ναι, ναι. Ναι, καλησπέρα. Μία ερώτηση για την Καλομήρα. Καλομήρα, είσαι όντως ερωτευμένη με τον Νίκο? Ευχαριστώ. Τι ρώτησε? Αν είσαι ερωτευμένη με τον Νίκο. Τι είναι το όνομα της? Το όνομα της? Δεν το θυμάμαι αν το είπε. Γεια σου. Ωραία ερώτηση. Ας σου πω, ο Νίκος και εγώ είμαστε μόνο friends. Friends, φίλους, whatever. That's it. Σίγουρα. Γιατί συζήταγες κάποια πράγματα με τη Μάρο. Ναι. Τι άκουσες? Πες μου και θα σου πω. Μη με κοιτάς με αυτό το ύφος. Για τις μίλησα, αλλά κορίτσια μιλάνε για αγόρια. Δεν είναι τίποτα κακό. Ναι, όχι, όχι. And that's it. Οι μόνο φίλους είμαστε. Μήπως είσαι ερωτευμένη και η ματιά σου είναι θολή? Όχι. Εντάξει. Εγώ πιστεύω την Καλομήρα. Δεν ξέρω τι λέτε οι άλλοι. Εγώ πιστεύω ότι μου λέει Καλομήρα. Αν και αποφεύγει να με κοιτάξει τώρα που το λέει αυτό. Α, μην ξεχάσω. Μία φίλη μου, η Κατερίνα, ήθελα να σας ρωτήσω τι ζώδια είσαστε. Τι είσαι? Πώς θα λες, Aquarius, Ρηχός. Πώς? Ρηχός, Κατερίνα. Πώς. Ρηχορός. Ρηχορός. Υδροχός. Υδροχός. Υδροχός.
Τόσο καιρό στο σπίτι δεν το είχαν δει. Τώρα το ανακαλύψανε και οι δύο. Ότι είναι το ίδιο ζώδιο. Δεν πρέπει να με ρωτήσει. Νορίζω. Δεν το ξέρω και αυτό. Θα το κάνουμε χορευτικό, Γιάννη. Να τη το κάνουμε χορευτικό. Δεν χρειάζεται να τη το κάνουμε, το κάνει μόνη τη. Ναι. Η Καλομηρά. Φωτογράφη. Αλήθεια. Ναι. Γιάννη. Ναι, ναι, ισχύει. Θα σου κάνω κάνει κρυφό κόρδε. Να χορευτεί. Δεν ξέρω καλή κίνηση, δεν έχω καλή κίνηση. Όλοι έχουν κίνηση. Προλαβαίνει. Δεν χορεύω. Δεν προλαβαίνει, προλαβαίνει. Μπορεί να το βάλει η δυνατά. Εδώ, εδώ. Τρελή. Έλα, έλα, έλα. Δυνατά, δυνατά. Ουε, ανοίξω τίποτα. Μπράβο, Καλομήρα. Λουλούδια θέλω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Keep going. Ωραία τα λουλούδια. Να ακούς ρυθμό μετά. Πάνω αυτά. Ορίστε. Να ακούς ρυθμό μετά. Oh, yeah. Εσύ διάλεξες Καλομήρα το Λουλάι Λαμπονίτα. Ναι. Πώς πάει αυτό, θύμισέ μου. Θα σας το τραγουδήσω. Ναι. Okay. Last night I dreamt of San Pedro. Just like I'd never gone, I knew the song. Young girl with eyes like the desert. Δεν πειράζει. I'm sorry. Young girl. Young girl with eyes like the desert. I pray that the days will last, they went so fast. Και τα άλλα, Κυριακή. Λεφρέν. Νο, Κυριακή, Κυριακή. Κυριακή, οκ. Γιάννη, το αγχωρίτσι μου πώς πάει, θύμισε το μου. Το αγχωρίτσι μου. Σου πάει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Έτσι νιώθω. Πολύ καλή επιλογή. Μπράβο. Να πούμε ρεφρέν κατευθείαν. Ό,τι θέλεις, Γιάννη. Αχ, κορίτσι μου, στους θύπους της καρδιάς μου απόψε χόρεψε. Φτερά αγγέλου στο κορμί μου φόρεσε. Να φτάσω στην πόρτα του ουρανού. Αχ, κορίτσι μου. Τι έγινε, είμαι φάλσος. Πολύ καλός. Πολύ φάλσος, ε. Όχι, καλά. Εσύ θα μας τα ακούσεις. Εσύ θα μας τα ακούσεις. Δεν θέλετε. Trust me. Δεν θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε. Το εννοώ ότι χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Θέλω να μεταφέρετε στα παιδιά όλα τη συμπάθειά μας, την αγάπη μας. Φιλιά πολλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μικρόφωνο στο Μαρούσι, στο στούντιο του Ρυθμού 9. Το άλλο, ρε φίλε, μία. Το άλλο, τι να το κάνω. Το άλλο, ξέρω ότι έχω πόδια, πατάω. Κάντε σημεία να γουστάρουμε. Πες να κάνω το πλέον. Κρέμα μου, τσακιστά τελώς. Εν τω μόνο μπορεί να πας στο νοσοκομείο σου, για. Άμπρο. Θα βγεις και έξω. Θα βγεις και έξω. Κυρίλα, θα δεις και τηλεόραση. Θα μας δεις και από την τηλεόραση. Ωραία θα... Εγώ θα σε χαιρετήσω από την τηλεόραση. Θα κάνω γεια σου ταράφωτη. Όχι, δοκιμάσου το. Δεν πήγα πάει στην πόρα. Θα σε περίμενα να δω τον κάτω. Πού είναι. Τι ρε μαλάκα, αφού μπορείς να το κάνεις. Πανεύκολα το έχεις, ρε. Το παίζεις τώρα και καλά κομποβιός. Εντάξει, το ξέρεις ότι από τότε που ξανατήσει μόνο σάλτο θα κάνω. Και ποτέ φλιφλά, ποτέ ρε μαλάκα. Κάνε ένα σάλτο ρε φίλε, πρώτα να ζεσαθείς. Σάλτο λέει ο άλλος. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω τώρα, αλλά... Τι κάνει μαλάκα το παιδί. Ελαττήρια, ε. Πώς πατάς έτσι, ρε φίλε. Έγινε τεντωμένο τώρα. Ναι, ναι, ναι. Τεντωμένο. Πώς πατάς έτσι. Θα κάνει κι άλλο τώρα. Έχει πελάτη, κάτσε. Και κάνει ένα ακροβατικό. Μήπως